Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλεξόπουλε. Ειλικρινά είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά να ασχολούμαι με το αντικείμενο του συνεταιριστικού δικαίου, που είναι το πρώτο, θα έλεγα, επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολήθηκα. Στην πορεία, βέβαια, προέκυψαν και κάποια ενδιαφέροντα, αλλά είναι η μεγάλη μου αγάπη. Ωστόσο, όμως, οφείλω να πω ότι είναι και η μεγάλη απογοήτευση. Και ένας από τους λόγους απογοήτευσης που πιστεύω ότι όλοι το αισθανόμαστε, όσοι ασχολούμαστε με το συνεταιριστικό δίκαιο, είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρεται. Μια συνεταιριστική νομοθεσία, την οποία, αν επιτρέψετε μου να τη χαρακτηρίσω, παντελώς ακατάλληλη, για να δώσει τη δυνατότητα στον συνεταιρισμό, και κυρίως βέβαια μιλάμε για τον αστικό συνεταιρισμό, να το διευκρινίσω αυτό, γιατί με πολύ χαρά άκουσα ότι η κυρία Μητροπούλου ασχολείται με το πεδίο των αγροτικών συνεταιρισμών, που είναι από μόνη τους και αυτή μια τελείως διαφορετική κατηγορία. Βέβαια, παλαιότερα στη χώρα μας οφείλω να πω ότι ο νόμος ήταν ενιαίος. Κάποια στιγμή διασπάστηκε εξαιτίας της αποχώρησης, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, των αγροτικών συνεταιρισμών. Μετά αυτή η διάσπαση συνεχίστηκε και υπάρχει ακόμη μέχρι σήμερα. Εγώ όμως θα σας συζητήσω για ένα ζήτημα το οποίο αφορά το χώρο των αστικών συνεταιρισμών. Έτσι, δεν έχει να κάνει δηλαδή με αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά κυρίως με έναν, θα έλεγα, από τους πιο νευραλγικούς τομείς των αστικών συνεταιρισμών, τις συνεταιριστικές τράπεζες. Έχω βέβαια ένα PowerPoint το οποίο, αν το παρουσιάσουμε, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Επιτρέψτε μου λοιπόν κάποιες διαφάνειες να τις τρέχω για να επιμείνουμε στα σημεία εκείνα τα οποία νομίζω ότι είναι αρκετά στο να δημιουργήσουν τον ανάλογο προβληματισμό και γιατί όχι να δώσουν και κάποιες λύσεις, γιατί με χαρά άκουσα από την κυρία Δουβίτσα ότι υπάρχει μια έντονη κίνηση για την εν γέννη αναμόρφωση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στη χώρα μας. Οπότε εγώ θα πω πραγματικά επιτέλους, γιατί όντως τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ κέραια και δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με κάποιο άλλο τρόπο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να πιστεύω ότι το βλέπετε. Μια χαρά, κύριε. Ωραία. Και όπως σας είπα, το τρέχω, γιατί ορισμένα ιστορικά και κοινωνιολογικά στοιχεία που αφορούν το συνεταιρισμό και ειδικά βλέπετε τη συνεταιριστική τράπεζα, είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους, καθώς ο συνεταιρισμός, πολύ σωστά είπατε, είναι ο βασικός εκπρόσωπος, θα έλεγα ο ενσαρκωτής της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, τα ωφέλη είναι πολλά και γνωστά σε όλους. Τώρα, συνεταιριστικές τράπεζες. Τι είναι ακριβώς, θα μου πείτε ένας ορισμός. Οι νομικοί, ξέρετε, είμαστε συνηθισμένοι στο να δίνουμε κάποιους ορισμούς και αυτό γίνεται για να μπορούμε στη συνέχεια να εντοπίσουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Επομένως, δεν είναι τίποτα άλλο παρά πιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι δηλαδή οι αμυγείς κερδοσκοπικές τράπεζες. Συγχρόνως όμως δεν ξεχνάμε τη δυτή τους φύση. Είναι δηλαδή και συνεταιρισμοί. Οπότε, επιτρέψτε μου να πω, έχουμε καταρχήν μία συνύπαρξη δύο αντιφατικών σε μία πρώτη άποψη στοιχείων, δηλαδή μια αμυγή κερδοσκοπία από τη μια μεριά, που είναι το ίδιο χαρακτηριστικό του τραπεζικού τομέα, γενικότερα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, και από την άλλη έχουμε ένα στοιχείο κοινωνικής οικονομίας που φαίνεται να μην συμβαδίζει ή να μην εκφράζει με τον ίδιο τρόπο την κερδοσκοπία σε αυτό το χώρο. Όμως, οι συνεταιριστικές τράπεζες υπάρχουν. Άρα λοιπόν, λειτουργούν, που αυτό σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια εμπειρική παρατήρηση ότι εφόσον είναι ένας θεσμός αναγνωρισμένος από τις περισσότερες ένωμες τάξεις, είναι και ένας θεσμός ο οποίος μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει επιτυχώς. Ένας λοιπόν από τους λόγους που δεν έχει λειτουργήσει δυστυχώς επιτυχώς και πολλές συνεταιριστικές τράπεζες στη χώρα μας οδηγήθηκαν σε παύση των εργασιών τους. Δεν μιλάμε πτώχευση στον τραπεζικό τομέα, γι' αυτό βλέπετε να αποφεύγω τη χρήση αυτού του όρου, αλλά προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να εξηγιαθούν, είτε αποτελώντας αντικείμενο εξαγοράς από αμυγώς κερδοσκοπικές τράπεζες, όπως έχει γίνει στην Κρήτη, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν μπόρεσαν πραγματικά να συνεχίσουν το πιστωτικό, αλλά θα ήθελα να τονίσω και το κοινωνικό τους ρόλο.
Οι συνεταιριστικές τράπεζες, βέβαια, δεν είναι παλιά ιστορία, να το πω, στη χώρα μας. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους. Μεταξύ αυτών, στο γεγονός ότι γνωρίζετε, η κυρία Μητροπόλου φυσικά το γνωρίζει σίγουρα πάρα πολύ καλά, ότι στο χώρο τον αγροτικό είχαμε την κυριαρχία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία ασχολείται με αυτό το αντικείμενο της αγροτικής πίστης. Επομένως, οι συνεταιρισμοί σαν τράπεζες εισήλθαν στην ελληνική νομιτάξη με το νόμο 2076, όπως βλέπετε, του 1992, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, και βέβαια εξακολουθούν και αναγνωρίζονται και στο σημερινό νόμο των τραπεζών, που είναι ο νόμος 4261 του 2014. Έχουμε ένα καινούριο δηλαδή νόμο που αφορά τις τράπεζες και αποτελεί μεταφορά στο εσωτερικό μας δίκαιο αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών, γιατί πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο τραπεζικός χώρος είναι ένας χώρος απολύτως ενοποιημένος και θεσπισμένος με έναν τρόπο συγκεντρωτικό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γενικά το σύστημα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, κυρίως στις χώρες όπως είναι η χώρα μας που ανήκουμε στην ΟΝΕ, στην Οικονομική Νομισματική Ένωση. Άρα λοιπόν, ένα θέμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τις συνεταιριστικές τράπεζες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σαν ίσους ανταγωνιστές με τις λοιπές, κυρίως κερδοσκοπικές τράπεζες. Συγχρόνως όμως, να τους δώσουμε και τα αντίστοιχα μέσα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις κερδοσκοπικές τράπεζες. Γιατί διαφορετικά είναι σαν να τις καταδικάζουμε. Εφόσον δηλαδή τις μεταφέρουμε σε ένα χώρο αμιγώς κερδοσκοπικό, ξέρουμε όλοι ότι όσοι ασχολούμαστε με το συνεταιριστικό δίκαιο, η έννοια της κερδοσκοπίας το συνεταιριστικό δίκαιο έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Δεν έχει το περιεχόμενο που έχει σε έναν αμιγή χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως είναι ο τραπεζικός. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η συνεταιριστική τράπεζα προσπαθεί να λειτουργήσει σαν τράπεζα, άρα να υπακούσει στους κανόνες και τις εντολές της αντίστοιχης τραπεζικής νομοθεσίας, συγχρόνως όμως να μην χάσει το χαρακτήρα που έχει, ότι είναι ένας αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός. Γνωρίζετε ίσως όλοι ότι ο βασικός συνεταιριστικός νόμος, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι, για αστικούς συνεταιρισμούς, το τονίζω, και όχι αγροτικούς, είναι ένας νόμος ο οποίος ανάγεται στο 1986. Είναι ο νόμος που βλέπετε 1667. Ένα παλιό νομοθέτημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, θα έλεγα κάτι παραπάνω από αναγκαίο, να αναμορφωθεί, έτσι ούτως ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, να απαλλαγούμε ίσως και από κάποιες παθογένειες τις οποίες ενίσχυσε ένα πλαίσιο νομικό το οποίο είναι πεπερασμένο από την εποχή του. Είχε βέβαια τη δυνατότητα, όπως βλέπετε, να αλλάξει, να βελτιωθεί. Και αυτό πότε? Όταν έγιναν κάποιες προσπάθειες να εισαχθούν στο αμιγές συνεταιριστικό δίκαιο ζητήματα που έχουν αμιγή κερδοσκοπική φύση, ζητήματα δηλαδή τα οποία δανειστήκαμε από τον αμιγή κερδοσκοπικό τραπεζικό τομέα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς για να μπορέσουν οι αμιγείς πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι κατάφεραν να λάβουν σχετική άδεια και να λειτουργήσουν πλέον ως συνεταιριστικές τράπεζες, δηλαδή ως αντάξια όργανα του λεγόμενου τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, γιατί στη χώρα μας τράπεζες μπορεί να είναι μόνο ανώνυμες εταιρείες, ή συνεταιρισμοί αμιγώς πιστωτικοί, ή δύο μορφές υπερεθνικές, που είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία και ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός. Βλέπετε δηλαδή ότι μένουμε πάντα σε δύο βασικούς εταιρικούς τύπους, που είναι η ανώνυμη εταιρεία, η αμιγής εκπρόσωπος, θα έλεγα, των κεφαλουχικών εταιρείων, και από την άλλη μεριά οι συνεταιριστικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν έχουμε ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τη μέθοδο αποτίμησης της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων. Βλέπετε ότι φτάσαμε μέχρι να μιλάμε για περιόριστο αριθμό μερίδων που μπορεί να αποκτήσει κάποιος το συνεταιρισμό, και μάλιστα μεταφορά χαρακτηριστικών τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ
στο συνεταιριστικό μας δίκαιο όπως προαιρετικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο. Δηλαδή, αν αυτό καταλαβαίνετε, το συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια, κάποιοι συνεταιριστικολόγοι θα μας έβλεπαν με πάρα πολύ έτσι, περίεργο τρόπο, ίσως και αρκετά αυστηρό, καθώς δεν υπήρχε περιθώριο να έχουμε μια τέτοια αμυγή εισδοχή αμυγός κεφαλουχικών στοιχείων στο συνεταιριστικό τομέα και ειδικά στις συνεταιριστικές τράπεζες. Έχουμε, βλέπετε, αλλαγές σημαντικές στο άρθρο 4, που για μένα, αν κάτι έπρεπε οπωσδήποτε να βελτιωθεί, είχε να κάνει με την ευθύνη των συνεταίρων για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, φοβερά αμφιλεγόμενο. Να σκεφτείτε, μεμονωμένα βέβαια υποστηρίχθηκε ότι οι συνεταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, όπως τα ομόρυθμα μέλη, ομόρυθμη εταίροι μιας ομόρυθμης εταιρείας, δηλαδή ευθέως απεριόριστα και σε ολόκληρο με την προσωπική τους περιουσία, που δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Ενώ αντίθετα έχουμε εισδοχή, για παράδειγμα, χαρακτηριστικών διοίκησης, ετεροδιοίκησης των συνεταιριστικών τραπεζών, που σημαίνει κατάργηση μιας από τις πολύ βασικές συνεταιριστικές αρχές, που είναι η αρχή της αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν έχουμε αλλαγές οι οποίες έγιναν στο να δώσουμε τη δυνατότητα στις συνεταιριστικές τράπεζες να υιοθετήσουν μεθόδους ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τις υπόλοιπες εμπορικές λέγονται τράπεζες. Επιτρέψτε μου όμως να χρησιμοποιήσω καλύτερα τον όρο για τις υπόλοιπες κερδοσκοπικές, αμυγός κερδοσκοπικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, όπου βλέπουμε ότι έχουμε εκτελεστικά μέλη πλήρους απασχόλησης, τα οποία μάλιστα δεν είναι καν συνεταίροι. Άρα δηλαδή και εδώ έχουμε επίσης μια προσβολή, μια υποχώρηση, μια εξαφάνιση βασικής αρχής του συνεταιρισμού, που είναι η συμμετοχή, η ισότιμη συμμετοχή όλων στο συνεταίρο και μια βασική συνεταιριστική αρχή, ένα συνεταίρος, μία ψήφος. Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, χαρακτηρίζω την επέλαση του νομοθέτη στο πολύπαθο κόρπους σώμα του 1667 του 86 του νόμου για τους αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς, ότι ήταν σαρωτική. Προσπάθησε δηλαδή να βοηθήσει τις συνεταιριστικές τράπεζες από μόνες τους και όχι με βοήθεια κρατική ή από άλλα μέσα να ανορθωθούν και να μπορέσουν να διορθώσουν την κακή οικονομική κατάσταση που επήλθε. Γιατί θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι το bail-in λειτουργήσε μόνο στις συνεταιριστικές τράπεζες, αντίθετα το bail-out, δηλαδή η διάσωση με ξένα μέσα, μεταξύ αυτών με κρατικές ενισχύσεις και με άλλες ενισχύσεις από το κράτος, ίσχυσαν για τις υπόλοιπες τράπεζες. Με άλλα λόγια δηλαδή, αφήσαμε τις συνεταιριστικές τράπεζες στο έλεος τους, να μπορέσουν δηλαδή μόνες τους, με όσα μέσα διέθεταν, να σωθούν. Άρα λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε εμβόλυμες ρυθμίσεις μέσα σε ένα αρχικά συνεταιριστικό δίκαιο, ρυθμίσεων όμως που έχουν αμυγός κεφαλουχικό χαρακτήρα. Και αυτό το κάναμε για να δώσουμε τη δυνατότητα στους ίδιους συνεταίρους να σώσουν την κατάσταση και να μην ασχοληθούμε με αυτές τις τράπεζες. Τι κάναμε όμως, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αλλοιώσει τελείως το νόημα, την έννοια του συνεταιρισμού. Πάβει πλέον ο συνεταιρισμός να είναι ένας πυρήνας της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας. Έχει στοιχεία τα οποία ανήκουν σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο και ο νομοθέτης εδώ δεν έκανε καμία προσπάθεια να τα ενοποιήσει. Να τα δώσει δηλαδή με ένα τέτοιο χαρακτήρα που αναφέρω εδώ, έτσι ώστε να μην έχουμε ένα πολύπλοκο, ερμαφρόδιτο και απολύτως ακατάλληλο για τη λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών νομοθέτη. Όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ίσως η δυνατότητα, επειδή υπάρχουν πολλές πληροφορίες και είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορούν οι ακροατές μας αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να αντιληφθούν. Ευχαρίστως αν χρειάζεται να σας το στείλω
να διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ή με κάποιο άλλο τρόπο να έχουν τη δυνατότητα με τη σχετική ησυχία και το χρόνο να το μελετήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε αρχικά πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ήδη από το 1993, με την οποία πράξη επεκτάθηκε η διενέργεια δραστηριοτήτων των συνεταιριστικών τραπεζών και σε μη συνεταίρους. Το πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει πάντα η συνεταιριστική νομοθεσία, ότι κατεξοχήν συναλλάσσεται με τους συνεταίρους και μόνο κατ' εξαίρεση με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη συνεταιριστική ιδιότητα. Και αυτό, όπως βλέπετε, δεν λειτουργήσε. Κυρίως, βέβαια, οι επεμβάσεις του νόμου 1667 ήταν επεμβάσεις έκτακτες, αποκλειστικά και μόνο για να σώσουν την κατάσταση, την οποία κάθε άλλο παρά την έσωσαν. Αντίθετα, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, η οποία στηρίζεται σε μια κεφαλοκρατική οικονομία και σε ένα αμυγές, θα έλεγα, κεφαλοκρατικό καπιταλιστικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, υπάρχει πάρα πολύ έντονη και ενεργής παρουσία συνεταιριστικών τραπεζών. Το ίδιο, για παράδειγμα, συμβαίνει και στην Ιταλία. Άρα, λοιπόν, στην Ελλάδα τι έχει γίνει? Στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, γιατί για να είμαι ειλικρινής, δεν έκανα μια σχετική έρευνα, οι συνεταιριστικές τράπεζες συνεχώς συρρυκνώνονται. Έχουμε δηλαδή όλο και λιγότερες, ενώ αντίθετα σε κάποια φάση είχαν φτάσει μέχρι και τον αριθμό 15, που ήταν ένας πολύ καλός αριθμός για τις ανάγκες της συνεταιριστικής οικονομίας στη χώρα μας και είχαν προωθήσει τα συμφέροντα κυρίως των τοπικών κοινωνιών και των αγροτών, θα έλεγα, σε μεγάλο επίπεδο, καθώς γνωρίζετε την πονεμένη ιστορία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία άφησε ένα μεγάλο κενό στην αγροτική, κοινωνική και εν γέννη οικονομική πολιτική. Άρα, λοιπόν, οι επεμβάσεις οι οποίες έγιναν στο σώμα του 1667 που σας ανέφερα με το νόμο 4340 του 2015 ήταν επεμβάσεις τις οποίες αναγκαστήκαμε να τις υιοθετήσουμε για να σώσουμε τις συνεταιριστικές τράπεζες από την κατάρρευση. Ήταν όμως επεμβάσεις οι οποίες αφενός μεν δεν επέφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και αφετέρου βέβαια δημιούργησαν αυτό το οποίο πολύ σωστά έχετε συμπεριλάβει στην σημερινή, να το πω, συζήτηση, ότι η συνεταιριστική νομοθεσία είναι απολύτως κατακαιρματισμένη, ειδικά στο χώρο των συνεταιριστικών τραπεζών. Και είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνει αναμόρφωση του νόμου χθες. Ήδη λοιπόν έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν έχουμε κανένα απολύτως περιθώριο. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε έτσι την υπομονή να ακούσετε αυτό το καταιγισμό, να το πω έτσι, πληροφοριών και το να τρέχω τις διαφάνειες με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν είναι ότι έχω μόνο την άλλη υποχρέωση, απλώς είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πολύ σωστά είπε και ο κύριος Αλεξόπουλος, θα μπορούσαμε να το συζητούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.